οικογενειακός γιατρός σχεδόν ούτε για δείγμα για τους ασφαλισμένους του νομού Ηρακλείου που ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν γιατρό στις λίστες. Οι περισσότεροι που έχουν απομείνει είναι σε απομακρυσμένα σημεία. Και εγώ το άκουσα και πήγα και εγώ σε ένα φίλο να πάει σε ένα γιατρό και του είπε είμαι συμπληρωμένος. Εκεί τώρα πρέπει να επέμβει από κάτω το κράτος. Είναι σημαντικό για μένα. Να έχει τη σιγουριά ότι θα πάω στο γιατρό μου να μου γράψει τα φάρμακα του μηνός φιλολόγος. Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα διαθέσιμοι οι οικογενειακοί γιατροί στο νομό Ηρακλείου ήταν 5 στο κτίριο του Εσταυρωμένου, 7 στην Αγία Βαρβάρα, 2 στο Καστέλι, δηλαδή συνολικά 14 για χιλιάδες πολίτες. Και δυστυχώς είναι ένας θεσμός ο οποίος ενώ έχει καλές προοπτικές από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί σωστά να βοηθήσει και τον κόσμο και να βοηθήσει και στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας υγείας όσον αφορά τα νοσοκομεία και την επισκεψιμότητα που θα μειωθεί αρκετά και την εξυπηρέτηση του κόσμου ώστε να γράφει τα φάρμακά του, να έχει το δικό του προσωπικό γιατρό. Δυστυχώς με το ότι πάρα πολλοί λίγοι γιατροί έχουν δηλώσει συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, περπατάει πολύ αργά. Προσπαθούν και ξαναπροσπαθούν να βρουν ένα όνομα στη λίστα με ιατρείο σε κοντινή απόσταση για να αποφύγουν την ταλαιπωρία των μακρινών διαδρομών, αλλά πέφτουν σε τοίχο. Κακός. Κράτος είναι να βρουν και άλλους γιατρούς. Τι δουλειά κάνει το κράτος? Αυτό, να εξυπηρετεί τον κόσμο του. Και οι φαρμακοποιοί βιώνουν καθημερινά την αγωνία των πολιτών, καθώς τους βοηθούν στη διαδικασία της εγγραφής, η οποία γίνεται διαδικτυακά. Ωστόσο, όπως λένε, για μία ακόμα φορά όλα έγιναν χωρίς οργάνωση. Η γραμματική υποστήριξη δεν είναι οι υπηρεσίες οι οποίες θέλει να προσφέρει ο φαρμακοποιός. Ο φαρμακοποιός μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον ασθενή πελάτη του, αλλά όχι η γραμματική υποστήριξη. Να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί, δεν ξέρει, δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο ίντερνετ, το καταλαβαίνουμε και ευχαρίστω να το κάνουμε. Πάντως, πολλοί ηλικιωμένοι που χρειάζονται συνεχή ιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση έχουν ήδη τον οικογενειακό τους γιατρό. Όπως αναφέρουν, τα ραντεβού είναι κάτι παραπάνω από καθυστερημένα, οπότε και πάλι μένουν ακάλυπτοι. Το θέμα είναι ποιο. Μπορώ να πάω σε μια εβδομάδα που το χρειάζομαι τον γιατρό να με εξυπηρετήσει? Δεν γίνεται. Εγώ τώρα έκλεισα ραντεβού από την 1η του Σεπτέμβρη για να πάω στις 26 του Οκτώβρη. Και εγώ κλείνω ραντεβού και μου λένε μετά από ένα μήνα έλα. Γιατί έχει πολύ κόσμο. Μέχρι νεοτέρας, ο Υπουργός Υγείας απέσυρε τις ποινές επιβάρυνσης με επιπλέον κόστος για όσους πολίτες δεν εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό και εντάσσει επιπλέον ειδικότητες.